Παλαιά Διαθήκη θα μιλήσουμε για το πνεύμα, το παραδομένο πνεύμα, το πνεύμα του της αυταπάρνησης. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον Αβραάμ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ιωσήφ. Έχουν βγει ολόκληρα βιβλία που λέγονται οι αρχές του Ιωσήφ. Άρα για να έχει φτιάξει ολόκληρες αρχές ο Ιωσήφ, πάει να πει ότι κάτι το έχει κάνει καλά. Ο Ιωσήφ ήταν σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους αξιέπαινους ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης και το η έννοια της αυταπάρνησης ήταν το μεσαίο του όνομα που λέμε. Το είχε πολύ μέσα στην καρδιά του αυτό το αίσθημα της αυταπάρνησης, το πνεύμα της αυταπάρνησης. Η ζωή του Ιωσήφ, έτσι τελείως περιληπτικά, να κάνουμε μια μικρή περίληψη, ξεκίνησε από όνειρα. Όνειρα που ούτε αυτός θα καταλάβει, ούτε οι γονείς του. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα όνειρα προκαλούσαν ζήλια στα αδέρφια του, τα οποία στο τέλος θέλησαν να τον σκοτώσουν, τελικά τον πούλησαν ως σκλάβο, 17 χρονών παλικάρι, να σε πουλάνε στη σκλαβιά, τα ίδια στα αδέρφια. Τώρα, ο Ιωσήφ μέσα στη σκλαβιά, μέσα στις ερήμους, μακριά από την οικογένειά του, μακριά από γνώριμα μέρη και άτομα, πολλοί μπορούσαν να πούνε ξεχασμένος και από το Θεό, αλλά ο Ιωσήφ ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα, ξεχωριστός χαρακτήρας. Κρατήθηκε γερά στο Θεό. Και κρατήθηκε όχι γιατί υπήρχαν ενδείξεις και αποδείξεις ότι ο Θεός είναι εκεί. Ούτε γιατί ήξερε ότι αν κρατηθεί στο Θεό θα έχει ανταπόδοση. Είχε απλά μια προσωπική πίστη, ένα φιλότιμο και μια κεραιότητα. Άλλοι στη θέση του θα έκλαιγαν, πολλοί θα αμφιταλαντεύονταν για την πίστη τους, άλλοι θα αμφέβαλαν για τον Θεό. Και τον βλέπουμε εδώ, συνεχίζει τη ζωή του, τελικά από σκλάβος τον εμπιστεύονται το σπίτι αυτού που του αφέντη του και ξανά εκεί που τον εμπιστεύτηκαν μια μεγάλη θέση, τσουπ, ξανά ανοίγει από κάτω τα πόδια του πάλι, όπως άνοιξε και στα 17 του το πάτωμα και ξαναπέφτει σε λάκκο, ξαναπέφτει σε φυλακή. Γιατί, ποιος θυμάται? Ναι, γιατί νομίζω ότι τον ήθελε η γυναίκα του αφεντικού του και επειδή αυτός αρνήθηκε, αυτή νομίζω το κατηγόρησε στο σύζυγό της ότι προσπάθησε να ερωτοποιήσει μαζί της. Ωραία, σωστά. Αρνήθηκε λοιπόν να συμβιβαστεί. Να συμβιβαστεί με τι? Με τις ηθικές του αρχές, με τις δικές του αρχές. Αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την αφοσίωσή του στον ένα του Θεό. Παρά τις κατηγορίες αυτές, όπως είπαμε, για βιασμό. Προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε λίγο την κατάσταση. Τι θα σήμαινε να αρνείσαι να συμβιβαστείς στην ηλικία του. 17, πόσο ήταν, 18, δεν ξέρουμε τώρα, εκεί κοντά πάρος ήτανε. Στα 17 χρόνια οι ορμές των ανδρών είναι πολύ ψηλές, είναι στο ζενή. Στα 17 χρόνια, έχοντας ζήσει πολύ λίγα εφηβικά χρόνια με μια οικογένεια ηθική, τον βλέπουμε και μάλιστα χωρίς να έχει κάποια πνευματική οικογένεια εκείνη τη στιγμή, χωρίς να έχει εκκλησία, συναγωγή, χωρίς να έχει πνευματική καθοδήγηση, τον βλέπουμε να έχει τρομερά δυνατές αρχές. Παρά τα σαρκικά πάθη, παρά τα
την όποια δραστή, σωματική δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει προκαλέσει αυτή, αυτός ο πειρασμός. Και παρόλα αυτά, πώς αντέδρασε η καρδιά του, για να δούμε λίγο την ιστορία στη γέννηση της 39. Για να διαβάζουμε και λίγο από τη βίβλο. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω, να δω έτσι τι θυμάστε και μετά να διαβάσουμε. Θέλω να βάζουμε το μυαλό μας λίγο σε... Θυμόμαστε εδάφια απ' έξω. 11. Γένεσης 39. Στο εδάφιο 9. Το πρώτο βιβλίο είναι Γένεση. Κάτσε πώς αντέδρασε η καρδιά του. Δεν είναι στο σπίτι τούτο κανένας μεγαλύτερός μου, ούτε είναι σε μένα κάτι άλλο απαγορευμένο, εκτός από εσένα, επειδή είσαι η γυναίκα του. Και πώς να πράξω αυτό το μεγάλο κακό και να μαρτήσω ενάντια στον Θεό. Παρόλα λοιπόν τους πειρασμούς, παρόλη την λίγη ενθάρρυνση, την ανύπαρκτη ενθάρρυνση, θα μπορούσε κάποιος στην ηλικία του να έχει και θα έπρεπε να έχει στην ηλικία του. Και αυτή η ηλικία είναι πολύ δύσκολη ηλικία και χρειάζονται πνευματική ενθάρρυνση οι έφηβοι. Αντέδρασε με τον πιο αυταπαρνητικό τρόπο. Δηλαδή αυτή η αυταπάρνησή του και η πίστη του που αποδείχθηκε στην πίστη και στο μίσος του ενάντια στην ανηθικότητα. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και ξαναλέω, δεν δεχότανε καμιά πνευματική ενθάρρυνση, καμιά καθοδήγηση πνευματική. Εκτός από όποιες ηθικές πεποιθήσεις είχε αποκτήσει μέχρι τα 17 του χρόνια. Από μια, όπως ξέρουμε φυσικά, πολύ πνευματική οικογένεια. Εβραϊκή οικογένεια. Και τώρα μακριά από το σπίτι, μακριά από οποιασδήποτε επιρροές, διατήρησε όχι μόνο την αγνότητά του, την ακεραιότητά του, έτσι, χωρίς κάποιος να τον προσέχει, χωρίς να έχει όποιον, ούτε ένα μέντορα, ούτε ένα πνευματικό καθοδηγητή, ούτε κάποιον να συμπροσέχεται μαζί του. Εμείς τι ηθική διδασκαλία και διδαχή πήραμε μέχρι τα 17 μας. Τι πνευματική διδασκαλία από τις γραφές πήραμε μέχρι τα 17 μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες ηθικές. Και το λέω αυτό όχι γιατί δεν ζούσαμε μέσα σε μια εβραϊκή οικογένεια, αλλά γιατί η Παλαιά Διαθήκη διδάσκεται και στις εκκλησίες της χώρας μας. Και η Παλαιά Διαθήκη αυτό που διδάσκει είναι στο Δευτερονόμιο, να σας θυμίσω λίγο τι διδάσκει, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, έτσι ώστε ακόμα και στα 17 να έχουν δυνατές επιθέσεις τα παιδιά. Δευτερονόμιο 6, το γνωστό εδάφιο. Που είναι Δευτερονόμιο 6. Ναι, ξεκινάω από το 6. Δευτερονόμιο 6-6. Είστε εκεί. Γιώργο. Μία. Είστε στο Δευτερονόμιο 6, σας διαβάζω. Και αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σας προστάζω, θα πρέπει να είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου. Και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στον δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου και θα είναι ως προμετωπίδα ανάμεσα στα μάτια σου. Θα τα γράψεις επάνω σου, επάνω στους παραστάρες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου. Με άλλα λόγια, όταν θα έχεις ευκαιρία να είσαι με τα παιδιά σου, η καλύτερη διδασκαλία είναι η περιπατητική, όπως είπαν και οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας. Τι σημαίνει περιπατητική, όπως δηλαδή αυτό που έκανε και ο Ιησούς, στον δρόμο. Στον δρόμο τα διδάσκεις τα παιδιά. Όχι απλά σε ένα σχολείο, μια ώρα. Εκεί, στη ζωή, αυτό εννοώ στον δρόμο. Η περιπατητική, αυτό σημαίνει περιπατητική. Η διδασκαλία του Ιησού ήταν περιπατητική.
Όπου βρίσκεσαι, βρίσκεσαι ευκαιρία να πουλάς. Ίσως έβλεπε αγρότη, να μια παραβολή για αγροτιά. Έβλεπε ψαρά, να μια παραβολή να γίνουμε ψαράδες όλοι. Ό,τι παραδείγματα βλέπετε γύρω σας, του πείσετε για να εκπαιδεύσετε τα παιδιά. Και δόξα τω Θεώ που ο πατέρας του Ιωσήφ έκανε αυτό στο γιο του και μέχρι τα 17 του είχε δώσει τέτοιες αρχές που μας αφήνει τώρα ένα τρομερό παράδειγμα αυταπάνησης στο Ιωσήφ. Δευτερονόμιο λοιπόν 6, κρατήστε το αυτό. Γιατί μπορεί τα παιδιά να μην πηγαίνουν, να μην θέλουν να πηγαίνουν σε μια εκκλησία, στην εφηβεία τους. Μπορεί να μην θέλουν να πηγαίνουν σε μια εκκλησία ή να έχουν κατοίκον συνάθληση ή να έχουν κατήχηση, κατηχητικό. Άρα η περιπατική είναι πολύ ευχάριστη σε όλους. Περιπατική διδασκαλία. Συνεχίζω. Βρισκόμαστε λοιπόν, αφού τον έχει τώρα, αφού είναι στη φυλακή, εκεί ξαναβρίσκει μια ευκαιρία, επειδή έχει το χάρισμα να εξηγεί τα όνειρα ο Ιωσήφ, και βρίσκει την ευκαιρία να βγει, να απελευθερωθεί. Και πώς, θυμάται κανείς. Νομίζω με το όνειρο που εξήγησε στον Ινοποιό και στον Άχη Ινοποιό, μάλλον και στον Άχη Συγκριστή του Φαραώ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ήταν είδε όνειρο ο Φαραώ, ο Ινοποιός, ο οποίος όλοι του θυμήθηκε και το ανέφερε στον Φαραώ. Πόσο καιρό του πήρε για να το θυμηθεί, θυμάστε? Χρόνια. 10 χρόνια. 2 νομίζω. Ναι. Εγώ νομίζω είναι 2 χρόνια. Τέλος πάντων, μετά από πολύ καιρό. Σίγουρα δεν το θυμήθηκε όπως του είπε μόλις το δεις να το πεις. Άλλα τόσα χρόνια μέσα. Άρα και αυτούς που τους βοήθησε και αυτοί τον παραμέλησαν. Θέλω να αισθάνεσαι το συνέστημα του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ όμως κρατήθηκε στο Θεό. Γιατί κρατήθηκε στο Θεό? Γιατί δεν περίμενε ανταμοιβή. Το πνεύμα αυταπάρνησης λειτουργεί μέσα μας όταν δεν περιμένουμε, όταν δεν το κάνουμε για ανταμοιβή. Η ανταμοιβή μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Αλλά εμείς το κάνουμε γιατί το πνεύμα αυταπάρνησης είναι από μόνο του η ευλογία. Ξανακάνω λοιπόν την περίληψή μου. Πουλημένος στα 17 του, στη σκλαβιά. Φυλακισμένος, κάνοντας το καλό. Ξεχασμένος από ανθρώπους που του χρωστούν τη ζωή τους. Έχει φτάσει σχεδόν τα 30 του χρόνια αυτή τη στιγμή. Και μετά από 13 πόσα χρόνια απογοητεύσεων και ίσως και πικρίας, δεν το καταγράφει αυτό η Βίβλος και δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ μπορεί να μην είχε και πικρίες. Αλλά και να είχε, το σίγουρο είναι ότι αυτή που δεν καταγράφηκε, πάει πει τα μετάνιωνε γρήγορα. Πριν πει ότι συνέχισε να εμπιστεύεται το Θεό του. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανταμείβε. Σίγουρα πέρασε πειρασμούς. Σίγουρα πέρασε πειρασμούς. Με τόσες απογοητεύσεις, 13 χρόνια απογοητεύσεων. Ένας από τους πειρασμούς ποιος θα ήτανε? Της εκδίκησης ίσως. Εκδίκησης να τα ρίξει στο Θεό. Να άλλαξε πιστήση σε Αιγυπτιακή χώρα θα ήταν. Του ήταν πολύ εύκολο να κάνει τον Ρά και τον Αμον Ρά εκεί πέρα, να τον κάνει Θεό του και να μείνει και ο παράξενος της παρέας. Τι είπες, Μωρέ? Να πικραθεί. Να πικραθεί η σχέση με τον Θεό. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωσήφ όχι μόνο δεν έγινε χειρότερος, αλλά έγινε καλύτερος. Όχι μόνο δεν πικράθηκε, αλλά έδειξε εμπιστοσύνη. Έγινε ακόμα πιο δίκαιος και το αποτέλεσμα όλης αυτής της κακομεταχείρισης κατέληξε να είναι ο δεύτερος στη διοίκηση του πιο γνωστού και πιο μεγάλου κράτους εκείνης της εποχής, της ιστορίας. Και ενώ το έκανε αυτό, ενώ έσωζε όλο το λαό της Αιγύπτου με τη σοφία που του έδινε ο Κύριος, έσωσε και την οικογένειά του. Μια οικογένεια από την οποία
όλοι οι πνευματικοί πιστοί πλέον κατάγονται. Πατέρας όλων μας λέει ότι είναι. Άρα καμιά φορά όταν περνάει δυσκολίες να σκέφτεσαι ότι πολλά μεγάλα πράγματα μπορούν να γίνουν από το να παραμείνετε πιστοί. Από το να παραμείνετε σε αυταπάρνηση. Από έναν που υπέφερε 13 χρόνια, έγινε δεύτερος σε εξουσία στο μεγαλύτερο τότε κράτος. Και το οποίο αυτό το έκανε ο Κύριος, ο Θεός το επέτρεψε, ώστε όλοι να έχουμε μια ευκαιρία. Κάτι άλλο τώρα, πολύ σημαντικό για τη ζωή του Ιωσήφ. Μέσα από όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο Ιωσήφ δεν έβαλε ποτέ υποψηφιότητα για να γίνει ο αντιπρόεδρος του κράτους. Ούτε αντιδημαρχία, ούτε αντιπροεδρία, ούτε κοσμοκράτορας ήθελε να γίνει. Δεν είχε βάλει ποτέ υποψηφιότητα γι' αυτό. Δεν ήξερε ότι ο Θεός του κρατούσε τη θέση γι' αυτόν. Ήταν έτοιμη θέση γι' αυτόν. Ο Ιωσήφ απλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε το Θεό του. Είτε σε δύσκολους καιρούς, είτε σε καλούς καιρούς. Η δικιά μας υπομονή δοκιμάζεται. Στις 13 ώρες, στις 13 μέρες, άντε και στους 13 μήνες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να, αν μπορεί κανένας μας να αντέξει 13 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Η σκέψη και μόνο να περιμένει κάποιος ο Θεός να του δείξει κάτι καλό για 13 χρόνια, ξέρω, είναι... μου φαίνεται υπερφυσική σκέψη. Εσάς πόσο σας παίρνει, πόσο καιρό σας παίρνει, πόσο καιρό μάλλον δίνετε στο Θεό για να σας απαντήσει. Μέχρι τότε. Δύο δευτερόλεπτα. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινή σας. Μπορείς να βάλεις ένα project, την άλλη εβδομάδα να είσαι 4. Μέσα ένα μήνα να έχεις 1 λεπτό. Εντάξει, πολύ μικρά βήματα θα αναπτυχθούμε. Τι να κάνουμε. Είμαστε ανυπόμονοι με το Θεό μου και πατέρα. Δυστυχώς, γιατί περιμένουμε ανταμοιβή. Περιμένουμε, όχι μόνο ανταμοιβή, αλλά... ναι, περιμένουμε αποτέλεσμα και θέλουμε και μια προαγωγή, θέλουμε να δούμε, να πάρουμε μια αύξηση σε ευλογίες, σε δουλειά. Θα μιλήσω λίγο γι' αυτό. Πόσο καλά ανταποκρίνεστε αυτή τη στιγμή με τις ευλογίες που εσείς έχετε σε σχέση με τον Ιωσήφ. Πέστε μου, τι παραπάνω ευλογίες έχετε εσείς από τον Ιωσήφ αυτή τη στιγμή. Μια πνευματική οικογένεια. Μια πνευματική οικογένεια. Πολύ σωστά. Μια κατήχηση εβδομαδιαία. Είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε υποδουλωμένοι. Έχουμε τη βίβλο. Δεν τον βλέπω να κουβαλάει ούτε περγαμηνές και δεν θα μπορούσε κιόλας όταν είναι σε σκλάβος. Δεν έχεις δικά σου αντικείμενα. Είμαστε ελεύθεροι να δούμε τους γονείς μας όσοι ζουν. Αμήν. Δεν μας έχουν πουλήσει στη σκλαβιά. Αμήν. Άρα, έχοντας τώρα όλες αυτές τις ευλογίες, πόσο καλύτερα εμείς αντιδρούμε από τον Ιωσήφ. Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Ωραία τα είπαμε πριν, αλλά τώρα σας έφερα στο ρουά μάτ. Μάλλον είμαστε ανυπόμονοι. Αχάριστη. Αχάριστη. Ωραία. Όχι ωραία, ενώ ότι είναι σωστά που είναι καλή, ναι, ακριβώς. Η παραδοχή είναι το πρώτο βήμα για τη μετάνοια. Και είναι απαραίτητο να έχουμε μετάνοια σε αυτό το θέμα. Όταν βλέπεις τον Ιωσήφ που δεν έχει τίποτα από αυτά που έχουμε. Πνευματική οικογένεια, τη βίβλο, την καταγεγραμμένη, όλη την παλιά και την Καινή Διαθήκη. Συναθρήσεις, δεν είμαστε υποδουλωμένοι, ζούμε σε ένα ελεύθερο κράτος. Έχουμε τους γονείς μας, όσοι έχουν κάποιους γονείς, και μπορούμε και τους βλέπουμε. Όλα αυτά είναι τέτοιες τρομερές ευλογίες, που δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην αντιδράσουμε, τουλάχιστον ίδια με τον Ιωσήφ, αν όχι πολύ πιο έμπιστα.
Δούλεψε έξω τον εαυτό μου, έτσι δεν σας δίνω εγώ την πρόκληση, ο Κύριος να μας τη δίνει και σε αυτό να ανταποκρινόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε τον Ιωσήφ. Για αυτούς που λένε ότι μόνο στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς μας μαθαίνει την αυταπάρνηση, υπάρχουν τεράστια παραδείγματα, πανέμαχα παραδείγματα αυταπάρνησης και στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία όταν η όραση είναι περιορισμένη, αυτό που σε κρατάει είναι η πίστη. Ας θυμηθούμε λίγο τι λέγει την πίστη στους Εβραίους 11:1. Αν το ξέρει κανείς απ' έξω, μπορεί να μας το πει. Εβραίους 11. Το εδάφιο 1 λίγο να διαβάσουμε, να δούμε τι είναι η πίστη, να ξαναθυμίσουμε στον εαυτό μας. Γιώργο. Έλα, ευχαριστώ. Είναι δε η πίστη, η πεποίθηση για αυτά που ελπίζονται. Βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. Ευχαριστώ. Επειδή με αυτή απέστησαν καλή μαρτυρία, η πρεσβύτερη. Σπύρο, διάβασε το μας στο αρχαίο, σας παρακαλώ. Το έχεις εκεί. Πιστή δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Αμήν. Έτσι δηλαδή είναι μια σιγουριά για πράγματα που δεν έχουν ακόμα υπόσταση. Αλλά τα πιστεύουμε γιατί ξέρουμε σε τι Θεό πιστεύουμε. Αυτή είναι η πίστη που μας κάνει να αυταπαρνιόμαστε τον εαυτό μας, το εγώ μας και να εμπιστευόμαστε. Τώρα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναρωτηθούμε εμείς γιατί υπηρετούμε τον Θεό. Τι θέλουμε να αποκομίσουμε από αυτή μας τη σχέση. Τι ελπίζουμε να πάρουμε ως ανταμοιβή. Επίσης, καλό είναι να αναρωτηθούμε πώς από τα όνειρά μας σχετίζονται με μια αναγνώριση, με επιτεύξεις που θέλουμε να καταφέρουμε. Δηλαδή, οι στόχοι μας στη ζωή σχετίζονται με ανταμοιβή ή σχετίζονται με το πώς θα ευχαριστήσω τον Θεό σε ό,τι κάνω. Οι αρχές του Ιωσήφ, γιατί έτσι τις έχουν αναφέρει κάποιοι πρόσφατοι θεολόγοι, οι αρχές του Ιωσήφ δεν βασίζονται σε ανταμοιβή, βασίζονται στο ότι κάνω το καλύτερο που μπορώ, γιατί αυτό ευαρεστεί τον Κύριό μου και Θεό μου. Άρα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο, να εμπιστευόμαστε στο Θεό και να συνεχίζουμε να κάνουμε το καλύτερο. Να υπηρετούμε, γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Από ανταπόκριση στην αγάπη Του. Όχι για έξτρα ανταπόκριση στην ανταμοιβή. Να υπηρετούμε γιατί ήδη μας έδειξε κάτι που δεν το αξίζαμε. Να Του δίνουμε το ελεύθερο να δουλεύει στη ζωή μας, όπως Αυτός θέλει και θεωρεί καλύτερα. Τι πιστεύεις σημαίνει να Του δίνουμε το ελεύθερο? Πώς πιστεύετε ότι μπορώ να το εννοώ? Τον αφήνουμε να παρέμβει στη ζωή μας. Να παρέμβει, σωστά. Στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή να παρνιόμαστε. Το τιμόνι. Ωραία, σαν πολύ. Καμιά φορά να παρνιόμαστε για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Όχι το δικό μας. Ωραία. Ωραία τα λέμε. Ναι. Μαζί με ο Κύριος δύναμη να τα κάνουμε κιόλας. Αμήν. Αμήν. Δούμε το ελεύθερο. Και ξανά, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, ότι ο Ιωσήφ δεν τον υπηρετούσε για κάποια προαγωγή. Η θέση του ήταν εκεί πέρα έτοιμη για αυτόν, δεν το ήξερε ο ίδιος. Υπηρετούσε γιατί ήθελε απλά να ευαρεστεί στον Θεό που είχε μάθει από τους γονείς του, στα 17 πρώτα του χρόνια. Στους Εβραίους 13, προς Εβραίους επιστολής 13:5, μας ξαναμιλάει για αυτές τις αρχές. Πώς να είμαστε αυτάρκης με αυτά που έχουμε. Πώς να κατευθύνουμε τη σκέψη και την καρδιά μας στο να είμαστε αυτάρκης για αυτά που έχουμε. Και ο Ιωσήφ πράγματι ήταν πολύ πιο αυτάρκης από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Στην προς Εβραίους λοιπόν 13:5 διαβάζω. Μάλλον θέλει κάποιος να διαβάσει. Έλα, ευχαριστώ. Μην είστε φιλάγιοι, αγκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ευχαριστώ. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος, ξέρει τις ανάγκες μας. Μου θυμίζει και λίγο το Ματθαίο 6,
Λέει, μην αγχώνεστε τι θα φάρετε, θα πείτε, θα ντυθείτε. Θεός ξέρει ήδη τι χρειάζεστε. Οι σωστές προτεραιότητες είναι αυτές που ευαρεστεί τον Κύριο. Τώρα, πώς θα μπορούμε αυτό να το βάλουμε σε πράξη στη ζωή. Μερικά παραδείγματα έτσι που μας δίνει εδώ ο πρεσβύτερος, ο Γκόρντον, στο βιβλίο του, λέει, και παραδείγματα καθημερινά. Ο καπετάνιος στο πλοίο θα πρέπει, λέει, να είναι αυτάργης με τη θέση που έχει, το αξίωμα. Αν είναι μαθητής του Χριστού, πρέπει να είναι αυτάργης και να μην κάνει την δουλειά του απλά για να έχει ανταμοιβή. Δεν πρέπει να υπηρετεί με τον απότερο σκοπό απλά να πάρει μια μεγαλύτερη θέση, ένα καλύτερο βαθμό και γαλόνια. Να υπηρετεί σαν να υπηρετούσε τον Ιησού. Θα θυμίζει αυτό κάποιο εδάφιο. Όταν και αν λάβει προαγωγή, πρέπει να έρθει ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας σου στον Κύριό του. Κολοσσαΐς 3 είναι το εδάφιο που σας λέω. Πάμε να το δούμε και ένα τελευταίο εδάφιο, Κολοσσαΐς 3:23. Έτσι πρέπει να μάθουμε την καρδιά μας, παιδιά, για να μην απογοητευόμαστε, αλλά και για να μην έχουμε άλλες βλέψεις που είναι κοσμικές βλέψεις. Το να κάνω το καλό μόνο και μόνο για να πάρω προαγωγή, αυτό είναι όπλο του πονηρού. Το να κάνω το καλό στους γύρω μου ή στη δουλειά μου ή ακόμα και στην εκκλησία για να πάρω μια προαγωγή, να πάρω μια ηγετική θέση, δεν είναι το θέλημα του Κύριου. Έχεις μπει ήδη στα χνάρια του πονηρού. Είχαμε και αδέρφια εδώ πέρα που έλεγαν, θέλω να πληρώνω για αυτό που κάνω. Είχαν ήδη αλλάξει τρόπο σκέψης. Είμαστε. Κολοσσαΐς 3:23. Μάλλον θα το διαβάσω λίγο πιο πάνω. Στο 22 διαβάζω. Οι δούλοι υπακούτε σε όλα σου κατά σάρκα κυρίου σας. Όχι με οφθαλμοδουλία, δηλαδή, τι σημαίνει οφθαλμοδουλία, να κάνεις ότι είσαι δουλικός, ότι είσαι κάτω από το αφεντικό σου μόνο και μόνο για τα μάτια του, τα μάτια του κόσμου που λέμε. Ως ανθραπάρεσκοι, αυτό έτσι το ίδιο, να αρέσκουμε στους ανθρώπους, αλλά με απλότητα καρδιάς, έχοντας φόβο προς τον Θεό. Και κάθε τι, δηλαδή όλα, ό,τι και αν κάνετε, οτιδήποτε λοιπόν και αν κάνετε, να το εργάζεστε από ψυχής, με όλη σας λοιπόν την ψυχή και την καρδιά, σαν να το εργάζεστε για τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Ξέροντας ότι από τον Κύριο θα πάρετε την ανταπόδοση της κληρονομιάς, επειδή υπηρετείτε ως δούλοι στον Κύριο, τον Χριστό. Όποιος όμως αδικεί θα πάρει την αμοιβή της αδικίας του και προσωληψία δεν υπάρχει. Στον Θεό προσωληψία δεν υπάρχει. Αμήν και γι' αυτό. Ως μαθητές λοιπόν του Κυρίου που θέλουμε να αποκαλούμαστε, πρέπει να δουλεύουμε για τον Θεό πρωτίστως. Ούτε για αυξήσεις, ούτε για προαγωγές. Αν θα έρθει και όταν έρθει, και πάλι το λέω, αν θα έρθει, ας έρθει ως αποτέλεσμα του παραδομένου μας πνεύματος και της καρδιάς μας να υπηρετούμε τον Κύριό μας. Στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, όπου μας δίνει ο Κύριος μια ευθύνη, ένα ταλέντο. Και σίγουρα αυτές οι πρακτικές και οι αρχές γίνονται πρακτικές και στην πνευματική μας, όπως σας ανέφερα πριν, στον πνευματικό κόσμο, στην Εκκλησία. Και στην Εκκλησία, όταν είναι μια μεγάλη Εκκλησία, μπορεί κάποιος να έχει βλέψεις. Και εκεί είναι επικίνδυνο. Να κάνεις το καλό για να ακουστείς, για να πάρεις μια μεγαλύτερη θέση, ένα μεγαλύτερο μισθό. Αυτά είναι τρίκ του διαβόλου και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να μιμούμαστε τον Ιωσήφ και να κάνουμε απλά το καλό για τον Θεό, χωρίς να περιμένουμε την ανταμοιβή. Τότε ο Θεός θα φέρει ανταμοιβή. Και γιατί θα φέρει τότε, γιατί θα ξέρει ότι θα πάρει όλη τη δόξα ο Θεός. Αν ο Θεός ξέρει ότι δεν θα πάρει όλη τη δόξα, μπορεί και να μην σου δώσει ποτέ αυτό που εσύ ονειρεύεσαι. Γιατί θα το κρατήσει τον εαυτό σου,
να κάτσει στο σπίτι σου, να το κρατήσει εκεί, να το φας εσύ, να το πεις εσύ, να το χαρίσει εσύ και μην το μοιράσει σε κανένα. Ενώ όταν το πάρεις επειδή πέρασες δυσκολίες, αλλά εσύ συνέχισες να είσαι ο καλός, να είσαι ο αγαθός, να είσαι ο σωστός και ο δίκαιος, τότε ίσως να σε ανταμείψει και εκείνη η ανταμοιβή, ξέρεις ότι εκεί θα νιώσεις εσύ ότι Κύριε, σε σένα όλη δόξα. Εγώ θα με είχα αναπολύσει αν δεν είχα σένα στη ζωή μου. Να σκεφτόμαστε και αυτό. Τι έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει εκείνο. Να μην σκεφτόμαστε εγώ είμαι τόσο καλός. Εγώ αξίζω, ας πούμε, να πάρω την πρώτη θέση στην προαγωγή. Θυμάστε την ιστορία που σας είχα διαβάσει με μια αδερφή. Εγώ κακομεταχειριζόταν μια συνάδελφό της και τελικά έφυγε από πάνω τους. Και έπρεπε μία από τις δύο τους, η αδερφή και μια άλλη, να πάρουν την προαγωγή. Και η άλλη φυσικά χρησιμοποιούσε πολύ κοσμικό τρόπο για να πάρει τη θέση. Διέδωσε καταλαλιές και κακολογίες σε όλους για την άλλη, την αδερφή. Η αδερφή φυσικά δεν είναι το στυλ της καρδιάς να κάνει αυτό. Τελικά φυσικά ξέρουμε ποιος πήρε τη δουλειά, την πήρε η άλλη. Και εκείνη η μέρα η αδερφή πήγε μια τεράστια ανθοδέσμηση στο γραφείο της άλλης, της είπε: Ό,τι με χρειαστεί, θα είμαι εδώ για σένα. Την κάλεσε με κλάματα η άλλη, τη ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Δηλαδή φαίνεται, το φως φαίνεται. Το λέει και στο Ματθαίο. Δεν μπορείς να κρύψεις το φως. Γι' αυτό ας παραμείνουμε φως. Ακόμα και στις δυσκολίες, μην θέλουμε να πάρουμε εμείς την εκδίκηση, ας παραμείνουμε φως. Ακόμα και όταν δεν μας δίνουν αυτά που αξίζουμε ή που νιώθουμε ότι αξίζουμε, ας παραμείνουμε φως. Ο Θεός το βλέπει. Αυτός είναι ο απότερος κριτής. Αυτός ήδη κρίνει. Και εμείς απλά να χαιρόμαστε που είμαστε κοντά του. Έτσι κι αλλιώς σε ένα άδικο κόσμο ζούμε. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Σίγουρα καλό είναι όσο μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο. Σε ένα-δύο άτομα που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και ό,τι θέση μπορούμε να έχουμε λίγο μεγαλύτερη. Αλλά αν δεν μπορούμε, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι άδικος, εμείς ο Κύριος είναι αυτός που μας δικαιώνει και τον ευχαριστούμε. Και όλη η δόξα είναι σε αυτόν. Αυτά τα λίγα και σήμερα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.